Νίκο Αργκάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Αυτό σε επηρέασε και θέλει και εσύ ανεπιτυχώ να γίνει έστω και στο πρωτάθλημα τύπου τερματοφύλακα. Μακάρι να έφτανα το μικρό δαχτυλάκι του Νίκου. Λοιπόν, Νίκο, προφανώ οι τερματοφύλακε δεν είναι ρομπότ. Το καταλαβαίνουμε. Έχουν και αυτοί τι καλέ και τι κακέ περιόδου του και ω δεδομένα διανύει αυτή τη στιγμή περίοδο δεφορμαρίσματο. Το ερώτημα είναι. Πώς ξεπερνά ένας τερματοφύλακας αυτή την περίοδο κάμψης για να εμφανιστεί πανέτοιμος σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως το απόψινο? Να είναι πολύ καλό στο επόμενο. Πόσο εύκολο είναι μπορεί, αυτό. Μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Γιατί με σιγουριά. Λέω μπορεί να το διαχειριστεί, γιατί με σιγουριά ο κάθε τερματοφύλακας, ειδικά του επίπεδου όπως είναι και ο ΩΣΑ, μπορεί να αντιληφθεί το πότε δεν είναι καλός. Πώς λοιπόν αυτό το αλλάζει? Ακούστε. Το καλό και το κακό το κάνει ο κόσμος και καμιά φορά και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω σαν να περνάει δεφορμάρισμα. Απλά δεν του έχουν πάει οι φάσεις και γι' αυτό ακριβώς βγαίνουμε και φωνάζουμε γιατί δεν έπιασε, γιατί μας είχε συνηθίσει να τα πιάνει mm-hmm. αυτά. Να όμως ότι όταν έχεις να κάνεις με κλάσματα του δευτερολέπτου, οι αντιδράσεις σου πρέπει να είναι τέλειες. Δεν ήταν σε κανένα δυο περιπτώσεις και βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο ΣΑ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Νίκο, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι πνευματικό το πρόβλημα. Μπορεί να είναι πνευματικό να τον απασχολεί κάτι. Μπορεί να είναι πνευματικό να μην έχει, ας πούμε, την αυτοσυγκέντρωση στο 110% που απαιτείται για τους τερματοφύλακες. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπορεί να είναι εξωγηπεδικό ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει. Αλλά να έχετε υπόψη σας ότι ένας καλός τερματοφύλακας δεν γίνεται κακός από τη μια μέρα στην άλλη. Προφανώς. Απλά οι συγκυρίες είναι τέτοιες που μας κάνει να προβληματιζόμαστε όταν δεν κάνει τις εμφανίσεις που μας έχει συνηθίσει. Αυτή τη στιγμή όσα έχω την αίσθηση ότι αν τυχόν πιάσει δύο καλές μπάλες στον αγώνα, θα είναι ο άνθρωπος που θέλουμε και το ξέρουμε ότι είναι πολύ καλός. Εσείς γνωρίζοντας και την θέση πάρα πολύ καλά, διαπιστώνετε να κουβαλάει πίεση για αυτές τις φάσεις που μπορεί να μην του έχουν βγει? Ναι, καμιά φορά όταν τα παιχνίδια, ξέρετε τι σημαίνει, εδώ παίζονταν πρωτάθλημα Ευρώπη και παίζεται δηλαδή συνέχεια. Αλλάζουν τα παιχνίδια. Δεν είναι ότι έχουμε ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Υπήρχαν οι Τετάρτες που, ή Πέμπτη που υπήρχε το πρωτάθλημα. Αλλάζανε οι αγωνιστικές και η ψυχολογία αλλάζει και αυτή. Δηλαδή μια κακή εμφάνιση που μπορεί να έκανε ή έφαγε ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό που του έφυγε από τα χέρια. Εντάξει, μεσολάβησαν παιχνίδια, ήρθε η νίκη με την Αϊτχόβεν, κερδίσανε... Ισοπαλία με τον Άρη. Δεν είναι, έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Mm-hmm. Και έχω την αίσθηση ότι ένας μεγάλος τερματοφύλακας δεν είναι εύκολο να τον πάρει από κάτω. Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι, αν τυχόν ο άνθρωπος αντιμετωπίζει προβλήματα εξωγηπεδικά, δεν μπορεί να ξέρω. Αλλά σας λέω ότι είναι πολύ εύκολο για ένα μεγάλο τερματοφύλακα να επανέλθει. Με μια καλή ενέργεια. Μπορεί αυτή η μικρή, ο μικρός προβληματισμός εν πάση περιπτώσει που υπάρχει και με τον ΣΑ να επηρεάσει και τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, δηλαδή να χάσουν για λίγο, μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ ο όρος εμπιστοσύνη, αλλά να χάσουν για λίγο, να προβληματιστούν ενδεχομένως. Να σας πω κάτι, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με την ομάδα, ο ένας πείζει τον άλλον. Αυτή τη στιγμή, εάν τυχόν πραγματικά έχει αυτή την ανάγκη ο ΣΑ, θα τη δώσουν οι συμπαίκτες του. Mm-hmm. Όπως και αυτός, σε πολλές περιπτώσεις, έχει σταθεί εκεί που έπρεπε για να μην εκθέσει την ομάδα του ολόκληρη. Ναι.
Θεωρείς, Νίκο, θεωρείς ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αναμένεται να είναι και το σημερινό, αν εξελιχθεί όπως και τα προηγούμενα παιχνίδια της Eindhoven με, με αντιπάλους της ελληνικές ομάδες και παράγουν δηλαδή οι Ολλανδοί πάρα πολλές φάσεις προς την εστία, θεωρείς ότι η απόδοση του ΣΑ μπορεί να είναι και το κλειδί της πρόκρισης για τον Ολυμπιακό? Ναι, αλλά εγώ δεν το βλέπω να γίνει το γήπεδο. Ναι. Μισό λεπτό, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Eindhoven είναι μια καλή ομάδα και Ολλανδία αυτή τη στιγμή. Επιθετικά. Αν εξαιρέσουμε. Ναι, επιθετικά. Όχι επιθετικά, σαν ομάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Έτσι παίζουν. Mm-hmm. Δεν κάθονται πίσω αυτοί για να φυλάξουν το 0. Γιατί και το παρακολουθώ, αλλά και είναι και γνωστό το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, γιατί σε όλη την Ευρώπη έχουν μεταδώσει και έχουν μεταφέρει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα την ποδοσφαιρική τη δική τους. Από Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, παντού. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Eindhoven δεν είναι το μεγάλο φόβητρο για να μπορεί να στριμώξει τον Ολυμπιακό. Μπορεί κατά διαστήματα να υπάρχει κατοχή μπάλας από τον γηπεδούχο από την Eindhoven, mm-hmm. αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πηχτή που μπορεί να αντέξει την πίεση των Ολλανδών και από την άλλη μεριά μπορεί να πετύχει και γκολ. Και εγώ το βλέπω πολύ πιθανό. Και εδώ έρχομαι τώρα να μείνω στο ΣΑ και να πάμε, γιατί έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, το ξέρεις και εσύ και ως προπονητής τερματοφυλάκων πλέον, με δεδομένο ότι η Eindhoven είναι μια ομάδα φύση επιθετική, που ανεβάζει και πολλές φορές ψηλά όλες τις γραμμές. Ένας καλός ΣΑ απόψε, πόσο καθοριστική συμμετοχή μπορεί να έχει στην επιθετική ανάπτυξη του Ολυμπιακού, είτε με κάποια μακρινή μεταβίβαση προς τους ακραίους, είτε με μια γρήγορη απόφαση που μπορεί να αποτελέσει αφετηρία γρήγορης αντεπίθεσης, να εκμεταλλευτεί ακριβώς αυτό το παιχνίδι των Ολλανδών? Ακούστε, ο ΣΑ δεν νομίζω να λειτουργήσει ανεξέλεκτα. Mm-hmm. Θα πάει στην ομαδική τακτική. Εάν τυχόν ο προπονητής το έχει πει ότι όταν μας πιέζουν και τα λοιπά και καταλήξει την μπάλα στα χέρια σου, κάνε τη μεγάλη παλιά, δώσε την μπάσα βαθιά και οτιδήποτε άλλο για να βγουν στην επίθεση. Και όχι δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο κοντρόλ που παίζουμε και κατεβάζουμε την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από εκεί πάμε στην επίθεση. Αυτό είναι στην ομαδική τακτική που έχει ο τερματοφύλακας από τον προπονητή. Φυσικά μπορεί να το κάνει. Αρκεί όμως να είναι εντολή δική του, mm-hmm. του προπονητή. Ναι. Και να μην κάνει ο καθένας με δίγα λόγια ό,τι θέλει. Θα προκριθεί ο Ολυμπιακός, Νίκο, τι πιστεύεις? Ναι, θα προκριθεί. Κατηγορηματικά. Πολύ κατηγορηματικό σε βλέπω. Εμείς ετοιμαζόμαστε για χαπάκια το βράδυ. Έχουμε λίγο τρέλα με τον Ολυμπιακό, αλλά θα σου πω κάτι. Δεν πρέπει να μιλάμε έτσι, γιατί δεν μιλάμε για μια ομαδούλα της γειτονιάς. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Παίζεις μέσα στην Ολλανδία, φυσικά δεν θα έχουν την παράσταση του κόσμου, αλλά δεν πάβει να παίζεις εκτός έδρας. Και οι Ολλανδοί έχουν την οτροπία της επίθεσης, το πώς θα σκοράρω. Αυτό πρέπει να κόψει ο Ολυμπιακός και από την άλλη μεριά να κοιτάξει να περάσει γκολ για να τελειώνουμε. Ναι. να εκμεταλλευτούμε λίγο την παρουσία σου στην εκπομπή, να σε ρωτήσουμε και για το μεγάλο ταλέντο που ακούει στο όνομα Κωνσταντίνος Τζολάκης. Την άποψή σου, είναι ένα παιδί που πιστεύουν πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Σου δίνει την αίσθηση αυτό το παιδί ότι με δουλειά, με σκληρή δουλειά, μπορεί κάποια στιγμή να εξελιχθεί στο νούμερο 1 των Ελλήνων τερματοφυλάκων? Άκου, εδώ υπάρχουν σκαλοπατάκια. Mm-hmm. Για να μπορέσει δηλαδή, πάνω απ' όλα θα πρέπει για να θεωρηθεί ένας καλός τερματοφύλακας, θα πρέπει να καθιερωθεί στην ομάδα. Mm-hmm. Δεύτερο, από εκεί και πέρα, ο καλός τερματοφύλακας με το μεγάλο τερματοφύλακα πάλι διαφέρουν. Τι γίνεται, ότι πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν είναι ένα παιχνίδι καλό, δύο άσχημα ή δύο καλά και ένα άσχημο όταν είσαι σε μεγάλη ομάδα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό ταλέντο. Πρέπει να προσέξει πολύ
το τι εισπράττει στο μυαλό του, στο κεφάλι του. Και νομίζω ότι είναι ο προπονητής του πολύ ικανός, mm-hmm. πολύ ικανός στη διαχείριση αυτή, να τον κρατήσει χαμηλά και να προσπαθεί συνέχεια για το καλύτερο. Ναι, είναι ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Γενικά είσαι ικανοποιημένος από την ποιότητα των Ελλήνων τερματοφυλάκων αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε και Ελληνόπουλα να κάνουν και καριέρα στο εξωτερικό σιγά σιγά. Θεωρείς ότι είμαστε σε καλό επίπεδο παραγωγής Ελλήνων τερματοφυλάκων? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες καλοί. Πολλοί τερματοφύλακες καλοί. Όχι πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες. Mm-hmm. Πάνε καλοί. Μπορούν. Έχει ξεχωρίσει. Ο μοναδικός που έχει ξεχωρίσει αυτή τη στιγμή, αν και περίμενα ο Μπάρκα να κάνει τη διαφορά, mm-hmm. δεν έμεινε κάπου στάσιμος, mm-hmm. είναι ο αυτός που παίζει στην Μπενφίκα. Ο Βλαχοδήμος. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Είναι ένα παιδί σοβαρό, μέσα και έξω από το γήπεδο, και δικαιούται να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ελληνόπουλο μάλλον. Ναι. Αλλά υπάρχουν πολύ καλοί. Μπορούν να εξελιχθούν σε κορυφαίους. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτό εξαρτάται από το σύλλογο. Αν τυχόν του δίνει την ευκαιρία να παίξει ας πούμε του παιδιού, ναι, κάποια στιγμή έχει πιθανότητα να γίνει και κορυφαίος και ο καλύτερος στην Ελλάδα. Καλούπι Σαργκάνη μπορούμε να ξαναβγάλουμε. Καλούπι Σαργκάνη μπορούμε να ξαναβγάλουμε ή έχει σπάσει το καλούπι και δεν βγαίνει δεύτερος? Πώς πάσε γιατί. Μάλιστα, ωραία. Είναι ωραία παιδιά, υπάρχουν πολύ ικανά παιδιά. Ξέρεις Νίκο, κάνουμε και την πλάκα μας εδώ στο σταθμό. Ξέρεις, γιατί εγώ πάντα υπερασπίζομαι τους τερματοφύλακες και με Αβραμίδη και με Κωσταβάρα μετά. Λέω για το θεωρώ τη συγκεκριμένη θέση πραγματικά την πιο δύσκολη που υπάρχει σε οποιοδήποτε ομαδικό σπορ. Δεν έχεις την πολυτέλεια της αλλαγής. Είσαι καταδικασμένος να ισορροπείς με τα ψυχολογικά κάθε φάση, να ξεπεράσεις το δευτερόλεπτο, είτε τη φοβερή σου απόκρουση, την απόκρουση ενός φάντουμ στο παραθυράκι, είτε το λάθος του, το γκολ που θα φας κάτω από τα πόδια. Είναι πολύ δύσκολη ψυχολογικά η διαχείριση της θέσης, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επί τη ευκαιρία θα πούμε δύο κουβέντες τώρα. Είναι η θέση που έχει τη μικρότερη αμοιβή. Πώς είναι δυνατόν? Ναι. Και από πλευράς τερματοφύλακα, αλλά και από πλευράς προπονητή τερματοφυλάκων. Όταν μιλάμε, ένας φυσικοθεραπευτής με έναν προπονητή τερματοφυλάκων ίσως να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Ναι. Πώς είναι δυνατόν? Ναι. Και να σεβόμαστε όλοι ότι αυτή η θέση είναι μία μοναδική που αν τυχόν είναι σε καλή μέρα μπορεί να σου δώσει ένα παιχνίδι. Και τίτλο ολόκληρο μπορεί να σου δώσει. Και τίτλο και πολλά να μην αρχίσει. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να, στο χρηματιστήριο να είναι από τις χαμηλότερες μετοχές. Και όλοι να αναγνωρίζουμε ότι ένας καλός τερματοφύλακας από εκεί ξεκινάει μία ομάδα, από εκεί χτίζεται. Είναι ωραίο ερώτημα και μπορεί και, και προϊόν έρευνας σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Νίκος Σαργκάνη, θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Έχω και εγώ την απορία. Μας έδωσε το ερέθιμο. Μια ωραία ιδέα. Ο πρώτος προπονητής να παίρνει λέμε 40.000 λέμε το μήνα και ο άλλος να παίρνει 2. Λοιπόν, πολύ ωραία ιδέα για εκπομπή μου έδωσες. Να είσαι καλά, Νίκο Σαργκάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλημέρα. Στην πρώτη μας σελίδα. Καλημέρα.